Σήμερα ήρθαμε εδώ στο 4ο Δημοτικό να γιορτάσουμε την Εβδομάδα Κινητικότητας, μια ευρωπαϊκή δράση. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την εβδομάδα γίνονται δράσεις ευαισθητοποίησης. Κυρίως εμείς απευθυνόμαστε στα παιδιά, προσπαθούμε να τους μάθουμε να μετακινούνται με ασφάλεια. Έτσι, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, που είναι ο φορέας που διοργανώνει τη δράση, ήρθαμε στο σχολείο, ένα συνεργείο του Δήμου ήρθε και έφτιαξε, φρεσκάρισε τις διαβάσεις των πεζών, γιατί αυτό που θέλουμε εμείς είναι τα παιδιά να περπατάνε με ασφάλεια. Αυτό τους λέμε σήμερα, πως περπατάμε με ασφάλεια. Είδανε λοιπόν το συνεργείο, που για τα παιδάκια ήταν κάτι που δεν είχαν ξαναδεί, πως γίνεται να γίνονται έτσι ωραίες και ίσχυες οι διαβαθμίσεις στις γραμμές. Και μετά πιάσαμε εμείς δουλειά με ειδικά χρώματα που είναι κατάλληλα για παιδιά. Τηρούμε φυσικά όλα τα μέτρα ασφάλειας με τα πρωτόκολλα για τον COVID και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τη μασκότ της δράσης. Τη φτιάχνουμε στο πεζοδρόμιο του σχολείου και αυτή η μασκότ οδηγεί τα παιδάκια στη διάβαση. Τους είπαμε λοιπόν πώς πρέπει να περπατάμε με ασφάλεια, πρέπει να χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις, να μην περνάμε απέναντι όπου θέλουμε. Τους υπενθυμίσαμε ότι είναι αυτοί που θα βοηθήσουν τους γονείς που καμιά φορά ξεχνάνε να σταματάνε στις διαβάσεις, να φρενάρουν και να δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς. Μιλήσαμε για το πόσο οικολογική μετακίνηση είναι το να περπατάμε με τα πόδια και να χρησιμοποιούμε τα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις, καθώς οι δράσεις όλες αυτές έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο στην ασφαλή και οικολογική μετακίνηση, χωρίς ρήπους. Μιλήσαμε για τα πατίνια, για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και νομίζω ότι τα παιδάκια σήμερα περνάνε μια πολύ ευχάριστη, ένα δίωρο. Έχουμε τα παιδιά της 6ης Δημοτικού μαζί με το δάσκαλο των εικαστικών τους και τη δασκάλα του σχολείου τους και είμαστε όλοι εδώ και θα δείτε σε λίγο το αποτέλεσμα παντού στο πεζοδρόμιο να υπάρχουν τα ανθρωπάκια της εβδομάδας κινητικότητας. Σας έκαναν κάποιες ερωτήσεις τα παιδιά σχετικά με το πώς πρέπει να περνούν το δρόμο, πώς οδηγούν σωστά το ποδήλατο, έχουν κάποιες ανησυχίες, γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά είναι αρκετά ευαισθητοποιημένα και γνωρίζουν και αρκετά πράγματα περισσότερα από όσα νομίζουμε ότι γνωρίζουν. Ακριβώς, τα παιδιά ξέρουν πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι είναι και αυτά που βοηθάνε και εμάς τους ενήλικες να τα ξαναθυμόμαστε, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε και να περπατάμε με ασφάλεια και όταν εμείς οδηγούμε τα αυτοκίνητα να δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς. Είναι πάρα πολύ ενωμερμένα, με πολύ ενδιαφέρον όμως ακούσανε και θεωρώ ότι αυτές είναι οι δράσεις που βοηθάνε όλους μας. Μέσα από τα παιδιά δηλαδή όλη η κοινωνία γίνεται καλύτερη μέσα από αυτές τις δράσεις. Ήταν εύκολο να καταλάβετε αν τα παιδιά έρχονται συνοδευόμενα από τους κηδεμόνες τους στο δημοτικό σχολείο ή αν έρχονται μόνα τους? Η συγκεκριμένη τάξη, επειδή είναι 6η Δημοτικού, είναι μεγάλα παιδιά. Τα πιο πολλά έρχονται μόνα τους, ξέρανε για τις διαβάσεις, δεν ήξεραν ότι πρέπει να σταματάει το αυτοκίνητο όταν κάποιος κινείται πεζός πάνω στη διάβαση. Την ώρα που τα λέγαμε όλα αυτά, πέρασε ένα μηχανάκι που πήγε πάνω από το πεζοδρόμιο και αμέσως αντέδρασαν. Αντιλαμβάνονται δηλαδή και τις παρανομίες. Και αυτό που τους τόνισα είναι ότι εμείς πρέπει να το λέμε και στους γονείς, και στους παππούδες και στις γιαγιάδες, ότι πρόσεξε, εδώ έχει διάβαση, stop. Και να πηγαίνουμε από αυτή τη διαδρομή με ασφάλεια στο σχολείο μας. Αν εκπροσβηθήσει αύριο. Αύριο λοιπόν η δράση συνεχίζεται στο 9ο Δημοτικό Σχολείο που θα έχουμε την 5η Δημοτική μαζί μας. Εάν ο καιρός δεν μας το επιτρέψει, η δράση θα αναβληθεί για κάποια άλλη μέρα.